Βαφέ στον των σου φεδράν στο λίμσε αυτή. Ξενία επέχρωσα. Παρισταμένη Χριστό. Ω νύμφη πανάστηλο. Η δε την χαρή μαγκανία του λίμ, δε εκβιώκη, και τα νόσους της καρδίας ιάστε. Οι κέτεβεούν εκτενός υπέρ των ψυχών, Βίο τη Αγία Ενδόξου Μεγαλομάρτυρο Ξενίας τη Εκκαλαμών. Έχουμε εκατομμύρια Αγίου, θαυματουργού, Οσίου, Εγκρατευτέ, Αναχωρητέ, Ασκητέ, Μάρτυρε, Ιερεί, Αρχιερεί, Στρατιωτικού, Γυναίκε, Άντρε και παιδιά και μικρέ κοπέλε, όπω είναι η Αγία Ξενία, για τον βίο τη οποίας θα μιλήσουμε στην εκπομπή μα έντεκα εκατομμύρια γνωστούς μόνο Αγίους έχουμε στους τρεις πρώτους αιώνες της Εκκλησίας. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα και τους αγνώστους της εποχής εκείνης και όλους τους Αγίους των δύο χιλιάδων ετών που πέρασαν. Είναι νέφος μαρτύρων όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος για τους πολλούς ανθρώπους πολύ άγνωστοι και πιθανόν να κατάγονται και από την πατρίδα τους και να αγίασαν εκεί με διαφόρους τρόπους. Τέτοια επί είναι η Αγία Ξενία, η οποία κατάγεται από την Καλαμάτα. Κι όμως οι Καλαματιανοί δεν την γνωρίζουν. Θα πρέπει οι πιστοί του κάθε τόπου να φροντίζουν να διαδοθούν οι βίοι των Αγίων της πατρίδας τους. Η Αγία Ξενία γεννήθηκε το 291 μετά Χριστόν στην Καλαμάτα της Πελοποννήσου. Οι γονείς της Αγίας ονομάζονταν Νικόλαος και Δέσποινα. Ήσαν και οι δύο χριστιανοί και πολύ ευσεβείς. Προσπαθούσαν να εφαρμόσουν τις εντολές του Θεού. Αυτοί δεν ήσαν καλαματιανοί. Καταγόντουσαν από τα ανατολικά μέρη της Ιταλίας. Εξαιτία όμως των μεγάλων διωγμών που εγίνοντο εκείνα τα χρόνια εναντίον των χριστιανών, έφυγαν από την Ιταλία και ήλθαν στην Καλαμάτα εγκατεστάθησαν σε ένα αγροτικό κτήμα έξω από την πόλη διότι ο πατέρας της Αγίας ήταν γεωργός. Εκεί λοιπόν απέκτησαν και την χαριτωμένη θυγατέρα του στην ξενία. Η μικρή κόρη από τα πρώτα της χρόνια άρχισε να ξεχωρίζει από τις άλλες συνομήλικες κοπέλες. Αυτή έμενε μέσα στο σπίτι με την μητέρα της. Άκουγε τις συμβουλές και τις διδασκαλίες της, που της έδινε η ευλαβής μητέρα της για την πίστη του Χριστού και τους Αγίους. Η ξενία ήταν στην μορφή ωρεοτάτη. Ήταν ψηλή με ξανθά και μακριά μαλλιά και λιγερή κορμοστασιά. Ανθούσε πάντα στο πρόσωπό της το παρθενικό και αθώο χαμόγελο, η καλοσύνη και η χριστιανική απλότητα. Λόγω όμως της μεγάλης φτώχειας τους η ξενία δεν πήγε στο σχολείο αλλά έμαθε απλώς να διαβάζει από την μητέρα της και να διαβάζει το Ιερό Ευαγγέλιο. Η ξενία περισσότερο από κάθε άλλο ήθελε να μαθαίνει για τους βίους των Αγίων και τους ηρωισμούς των μαρτύρων της πίστεως. Την εποχή δε εκείνη μαρτυρούσαν πολλοί για την πίστη του Χριστού. Κάθε Κυριακή η Αγία Ξενία δεν έλειπε από την Εκκλησία. Ήταν η μακαρία πολύ φιλακόλουθη, από μικρή νήστευε και προσευχόταν πολύ. Καθώς προχωρούσε η ηλικία της Αγίας, μεγάλωναν και πλήθαιναν οι αρετές της. Έδειχνε μεγάλη συμπάθεια στους φτωχούς, στις χείρες και στα ορφανά. Ήταν πονόψυχη. Εάν καμιά φορά ερχόταν κανένας φτωχός και ζητούσε ελεημοσύνη, του έδινε ό,τι είχε. Πολλές φορές μάλιστα καθόταν μυστική η ίδια, για να προσφέρει το φαγητό της στους φτωχούς. Ο πονηρός διάβολος όμως που δεν ανεχόταν να βλέπει την ξενία να προοδεύει στην αρετή, θέλησε να την παρασύρει στην αμαρτία και στην ανηθικότητα. Τη έφερε πολλούς και διαφόρους πειρασμούς για να την σκανδαλίσει. Απέτυχαν όμως όλες οι προσπάθειές του να βάλει μέσα στην ψυχή της Αγίας την επιθυμία για τον σαρκικό έρωτα, γιατί η Αγία είχε μυαλό γεροντικό. Γι' αυτό λοιπόν και ο Σατάν έστησε με τον εξή τρόπο την παγίδα του. Την εποχή εκείνη έπαρχος στην Καλαμάτα ήταν ο Δομετιανός, ο οποίος φημιζόταν για την σκληρότητα και τους κακούς τρόπους του. Αυτός μία ημέρα επέστρεφε από το κυνήγι και συνάντησε στον δρόμο την όμορφη Ξενία, Μόλις ο Δομετιανός αντίκρισε την νέα, θαμπόθηκε από την ομορφιά της και το ωραίο της παράστημα, τρελάθηκε και ραβνοβόλο έρωτα του έβαλε ο σατανάς για την νέα. Τόσο μάλιστα αγοητεύθηκε από την ομορφιά της, ώστε θέλησε να την πάρει η γυναίκα του. Τη το πρότεινε, αλλά η ξενία αρνήθηκε. Δεν μπορούσε ποτέ να πάρει για σύζυγο έναν ειδωλολάτρη». Σκέφτηκε τότε ο Δομετιανός να την κατακτήσει, καταφεύγοντας σε κάποιον ονομαστό μάγο της εποχής. Προσπάθησε και εκείνος με τα μάγια του, αλλά αυτά δεν έπιαναν την Αγία. Η Αγία με την δύναμη του Τιμίου Σταυρού φυλάχθηκε αυλαβής από κάθε δύναμη του πονηρού. Τους πιστούς, τους ανθρώπους του Θεού, δεν τους πιάνουν τα μάγια» τα μάγια πιάνουν όσους είναι μακριά από τον Θεό και από τα μυστήριά Του. Γι' αυτό λοιπόν και η Αγία θεωρείται, εκτός από προστάτη των καρδιοπαθών, διότι ένα από τα βασανιστήρια που υπέστη, όπως θα δούμε στην συνέχεια, ήταν η εκρίζωση της καρδίας της, είναι και προστάτης κατά της μαγίας. Βλέποντας ο Δομετιανός ότι το σατανικό σχέδιο του μάγου απέτυχε, μεταχειρίστηκε την βία. Διέταξε να φέρουν την Αγία μπροστά του στο διοικητήριο. Ενώ οδηγούσαν την Αγία εκεί, αυτή σε όλο το δρόμο προσευχόταν. Παρακαλούσε τον Θεό να την διαφυλάξει και να της δώσει δύναμη για να αντιμετωπίσει με χριστιανικό θάρρος τον ασεβή έπαρχο και έτσι να μπορέσει και αυτή να λάβει τον στέφανο του μαρτυρίου. Όταν έφτασε η Αγία στο διοικητήριο, ο έπαρχος διέταξε να την φέρουν μπροστά του και την ρώτησε «Πες μου, από πού κατάγεσαι, ποιοι είναι οι γονεί σου, πώς ονομάζεσαι και ποια είναι η θρησκεία σου». Η Αγία έκανε το σταυρό της και απάντησε με θάρρος «Ονομάζομαι Ξενία, είμαι κόρη χριστιανών γονέων και κατάγομαι από αυτήν την πόλη και εύχομαι ολόψυχα να αξιωθώ να γίνω δούλη του Κυρίου Ιησού Χριστού». Όλοι τότε όσοι βρίσκονταν στο δικαστήριο εθαύμασαν την κόρη για τα ωραία λόγια της, για το θάρρος της και την ωραιότητά της. Τότε ο Δομετιανός προσπάθησε με άλλο τρόπο να την παρασύρει. «Σου υπόσχομαι», τη είπε, «δώρα και ζωή ονειρική, εάν δεχθείς να απαρνηθείς την πίστη σου στον εσταυρωμένο και να γίνεις σύζυγός μου. Εάν όμως δεν υπακούσεις στην θέλησή μου, τότε σε περιμένουν βασανιστήρια, σκληρές τιμωρίες και στο τέλος φρικτός θάνατος. Σκέψου λοιπόν και πράξε. Δεν με τρομάζουν έπαρχε, του αποκρίθηκε, ούτε τα βασανιστήρια, ούτε ακόμη και αυτός, ο σκληρός θάνατος με τα οποία εσύ με φοβερίζεις. Θα τα υπομείνω όλα με θάρρος και καρτερικότητα, για να ενωθώ μία ώρα γρηγορότερα με τον νυμφίο μου Χριστό». Μόλις άκουσε ο δομετιανό τα λόγια αυτά της Αγίας Ξενίας, θύμωσε πολύ. «Τι ανοησίες είναι αυτές που λες», της είπε, και γυρίζοντας στους στρατιώτες τους διέταξε να κλείσουν την Αγία μέσα σε ένα σκοτεινό θάλαμο. Το πρωί ήλθε ο έπαρχος στον σκοτεινό θάλαμο και προσπάθησε έστω και δια της βίας να την πείσει να γίνει η γυναίκα του. Ισμάτιν όμως διότι η Αγία αρνήθηκε κάθε πρόταση και τον ήλεγξε για την ελεηνή διαγωγή που έδειχνε. Τότε ο έπαρχος γεμάτος οργή και τυφλωμένος όπως ήταν από το πάθος του άρπαξε την Αγία από τα μαλλιά και την παρέδωσε στους φύλακες. Τους διέταξε να την γυμνώσουν και να την βασανίσουν πολύ σκληρά. Εκείνοι οι αιμοδιψείς άλλο που δεν ήθελαν. Την άρπαξαν και αφού την κρέμασαν, επί πολλή ώρα την χτυπούσαν. Της τσάκησαν χειριολεκτικά τα πλευρά με τα ξύλα. Η Αγία όμως άντεξε το σκληρό μαρτύριο. Έπειτα της έκοψαν τους μαστούς. Το αίμα έτρεχε ποτάμι. Τι τρομερό ήταν το μαρτύριο. Διότι η μαστή είναι ριζωμένη στην καρδιά και έχει φοβερούς πόνου Το άντεξε και αυτό η Αγία για την αγάπη του νυμφίου της Χριστού. Κατόπιν της έκαιγαν με αναμένες λαμπάδες τις πληγές, αλλά και ολόκληρο το σώμα της. Και αυτό το τρομερό μαρτύριο, η Αγία το υπέστη. Οι φλόγες είχαν ζώσει το άχραντο σώμα της Αγίας. Αυτή όμως προσευχόταν και παρακαλούσε τον Θεό να της δώσει μέχρι τέλους δύναμη και θάρρος, για να αντιμετωπίσει την αγριότητα του επάρχου. Ο Θεός την άκουσε και επενέβη αμέσω. Και τότε συνέβη το παράδοξο θαύμα. Η Αγία, ενώ οι φλόγες την είχαν ζώσει, το σώμα της δεν καιγόταν, γιατί μαζί της ήλθε και παραστεκόταν άγγελος Κυρίου που την δρόσιζε. Απέκαμαν να την καίουν οι στρατιώτες, χωρίς όμως και να μπορούν να την κάψουν. Τους άλλαξε τότε ο δομετιανός αυτούς και έβαλε άλλους διότι νόμισε ότι την λιπόντουσαν και μετρίαζαν την τιμωρία της. Τέλος, ο ασεβής τύρανος διέταξε να λύσουν την Αγία και να την κλείσουν πάλι στον πρώτο σκοτεινό θάλαμο που την είχαν. Δεν αισθάνθηκε βέβαια κάποια συμπάθεια για την νεαρή κόρη, όχι. Την έκλεισε απλώς επειδή επιθυμούσε να την βασανίσει πάλι την επομένη ημέρα. Ήλπιζε ακόμη ότι θα μπορούσε να την καταφέρει να γίνει σύζυγός του. Την νύχτα που η Αγία προσευχόταν μέσα στην φυλακή, είδε κάποιο ουράνιο γλυκύτατο φως να φωτίζει όλον τον θάλαμο και ξαφνικά μπροστά της παρουσιάστηκε ο σωτήρας μας και λυτρωτής λέγοντάς της «Μην φοβάσαι τα βάσανα, διότι η χάρη μου θα σε προστατέψει και θα σε γλιτώσει από κάθε πειρασμό». Συγχρόνως όμως την θεράπευσε από κάθε πληγή και αμέσως έγινε άφαντος. Το άλλο πρωί οι στρατιώτες του επάρχου έφεραν την Αγία πάλι μπροστά του. Αυτός μόλις την είδε θεραπευμένη από κάθε πληγή εθαύμασε και της είπε «Βλέπεις ξενία πόσο σε αγαπούν οι μεγάλοι θεοί». Για να μην χάσεις την ωραιότητά σου, γιατρέψαν τις πληγές σου και εσύ τόσο αχάριστη που είσαι, δεν θυσιάζεις προς τιμήν τους και δεν τους προσκυνάς. Αλλά η Αγία με αξιοθαύμαστο θάρρος απήντησε στον ασεβή έπαρχο. Όχι οι σου, αλλά ο μόνος αληθινός Θεός, τον οποίον πιστεύω ο Κύριος Ιησούς Χριστός, εκείνος με θεράπευσε από τις πληγές. Ο άρχοντας όμως επέμενε να θυσιάσει. Η Αγία τότε του είπε ψέματα, του είπε δήθεν πως επιθυμεί να πάει να θυσιάσει μαζί του στον ναό των ειδωλολατρών. Του λέει θα έλθω μαζί σου στον ναό για να δω τους περιλάλητους θεούς σου. Ακούγοντας λοιπόν ο έπαρχος πως δέχθηκε η Αγία να τον ακολουθήσει στον ναό των ψευτοθεών του, και πολύ. Νόμισε ο ανόητος πως έφτασε η ώρα να γονατίσει πια η ξενία μπροστά στους ψευτοθεούς του. Μόλις έφτασαν εκεί η ξενία στάθηκε στην μέση του ιδολολατρικού ναού και ξεκίνησε θερμή προσευχή προς τον Χριστό. Παρεκάλεσε στην προσευχή της τον Κύριο να γκρεμίσει και να αφανίσει τα άψυχα είδωλα για να γνωρίσουν όλοι οι παρευρισκόμενοι τον μόνο αληθινό Θεό και την δύναμή Του. Πράγματι, προτού η Αγία τελειώσει την προσευχή της, έγινε μεγάλος σεισμός και γκρεμίστηκαν μπροστά τους όλα τα άψυχα είδωλα και τα αγάλματα. Ο Δομετιανός, βλέποντας το θαύμα, τα έχασε και αντί να πιστέψει στον αληθινό Θεό, έγινε ο ταλέπορος εκτός σε αυτού. Διέταξε να επαναλάβουν τις τιμωρίες. Την έκαψαν πάλι την Αγία με αναμένες λαμπάδες όπως και την προηγουμένη ημέρα, αλλά τώρα με περισσότερη σκληρότητα. Αβίκος όμως εκουράζεται ο μυαρός τύρανος επί πολλές ημέρες να την βασανίζει. Η Αγία είχε βοηθό το Χριστό που δεν έπαβε να της στέλνει τη βοήθειά του και να την γιατρεύει από κάθε πληγή όπως ακριβώς έγινε και την πρώτη ημέρα. Βλέποντας ο έπαρχος ότι δεν πετύχαινε τίποτα με τα βασανιστήρια, σκέφτηκε άλλον τρόπο για να βασανίσει τη νεαρή κόρη. Διέταξε και έφεραν ένα άλογο. Έδεσαν την Αγία στα πόδια του αλόγου και την έσυραν κατόπιν σε μέρη γεμάτα από μυτερέ, κοφτερές πέτρες. Σκοπός τους ήταν να καταξεσχιστούν οι σάρκες της και να πεθάνει. Αλλά και τότε ο Θεός δεν την άφησε αβοήθητη. Και ειδού τι συνέβη. Όταν έδεσαν την Αγία και άφησαν ελεύθερο το άλογο, αυτό αντί να ορμήσει και να τρέξει, όπως σκεφτόταν ο τύρανος, δεν κινήθηκε καθόλου από την θέση του, παρά τα χτυπήματα των στρατιωτών. Παρατηρώντας ο δομετιανός το γεγονός αυτό, πήρε ο ίδιος τα χαλινάλια του αλόγου και κεντούσε το άλογο να τρέξει. Αλλά τότε έγινε μεγάλο θαύμα. Το άλογο, όπως πάλε ποτέ η του Βαλαάμ, έβγαλε ανθρώπινη φωνή και επέπληξε τον έπαρχο για την αγριότητα κατά βασανιστήρια που έκανε στην νεαρή κόρη. Την ίδια στιγμή λύθηκαν τα σκηνιά που ήταν δεμένη η Αγία και ο άγγελος Κυρίου την έστησε όρθια στα πόδια της. Όλοι τότε όσοι είδαν το θαύμα πίστεψαν στον Θεό της ξενίας και τον δόξασαν μόνο ο σκληροτράχυλος έπαρχος δεν μετενόησε. Διέταξε μάλιστα για μία ακόμη φορά να ρίξουν την Αγία στην σκοτεινή αυτή φυλακή. Ήταν μεσάνυχτα και η Αγία Ξενία προσευχόταν. Ξαφνικά ο θάλαμος φωτίστηκε από θεϊκό φως. Πριν όμως προφθάσει να καταλάβει τι συνέβαινε, εμφανίζεται ο Κύριος ανάμεσα από λαμπροφορεμένους αγγέλους. «Ξενία», της λέγει, «μη φοβάσαι, λίγο ακόμη και ο αγώνας σου θα έχει καλό τέλος». Μετά από αυτά τα λόγια, ο Κύριος έγινε άφαντος. Παρέμεινε μόνο μέσα στο σκοτεινό δωμάτιο, μια ωραία ευωδία. Η χαρά της Αγίας δεν περιγράφεται. Την επομένη ημέρα επισκέφθηκε την Αγία ξανά ο τύραννος, και προσπάθησε τώρα με λόγια κολακευτικά να την κάνει να θυσιάσει στους θεούς του. Η Αγία όμως δεν υπεχώρησε και του είπε «Άκουσε τύρανε, θα είναι καλύτερα να κάνεις ό,τι έχεις στο νου σου μία ώρα γρηγορότερα. Έτσι θα με ενώσεις ταχύτερα με τον μεγάλο μου νυμφίο το Χριστό». Πίστηκε επιτέλους ο απέσιος τύρανος ότι δεν θα κατόρθωνε με τίποτε τον σκοπό του δεν θα κατόρθωνε να της αλλάξει μυαλό και να την κάνει δική του. Εξέδωσε λοιπόν τότε την εξής καταδικαστική απόφαση για την Αγία. Επειδή η ξενία αρνείται να θυσιάσει τους θεούς, διατάσσω να θανατωθεί με ξύφος και να αφαιρεθεί η καρδιά της και να την βάλουν μέσα σε ένα πιάτο, το δε σώμα της να κοπεί σε πολύ μικρά κομμάτια και να ριχθεί μαζί με πίσα μέσα σε φωτιά για να καεί τελείω. Πράγματι, οι στρατιώτες σύμφωνα με την διαταγή του επάρχου παρέλαβαν την Αγία και την πήγαν έξω από την πόλη. Ζήτησε εκεί η Αγία από τους στρατιώτες μέχρι ότου ετοιμάσουν τα σύνεργα για το μαρτύριο να την αφήσουν να προσευχηθεί. Δεν της το επέτρεψαν, αλλά η Αγία γονάτισε και άρχισε να προσεύχεται προς τον ουράνιο πατέρα. Ζήτησε από τον Κύριο αυτή να είναι η τελευταία της ημέρα. Ζήτησε επιπλέον να συγχωρήσει και αυτούς που θα την θανάτωναν, χαρίζοντάς τους την Θεία Φώτιση για να μετανοήσουν. Μόλις απέσωσε την προσευχή της η Αγία, ακούστηκε από ψηλά μία φωνή βροντερή που έλεγε «Άκουσα την προσευχή σου, ξενία» θα γίνει όπως θέλεις. Επίσης η Αγία προσευχήθηκε όλοι όσοι πάσχουν από υποθέσεις μαγείας όταν την επικαλούνται και διαβάζουν τις προσευχές της να θεραπεύονται από κάθε είδους μαγείας ή γοητείας ή αστρομαντίας. Μόλις τελείωσε την προσευχή της η Αγία ακούστηκε από ψηλά μία φωνή βροντερή που έλεγε «Άκουσα την προσευχή σου ξενία» θα γίνει όπως θέλεις». Τότε η Αγία με μεγάλη χαρά είπε στον δήμιό τη να εκτελέσει την διαταγή του επάρχου. Έσκύψε το κεφάλι της για να δεχθεί ευκολότερα το χτύπημα. Ο στρατιώτης με φόβο έκοψε το κεφάλι της Αγίας Γυναίκας. Ήταν 3η Μαΐου του έτους 318 μετά Χριστόν και η Αγία μαρτύρησε σε ηλικία 27 ετών σύμφωνα με την διαταγή του επάρχου, τεμάχισαν το σώμα της και το έριξαν στη φωτιά. Την καρδιά της όμως την έβαλαν μέσα σε ένα πιάτο και την έφεραν στον μυαρό έπαρχο. Την ώρα όμως που το σώμα της σκεγόταν, μεγάλη και ωραία ευωδία έβγαινε από αυτό. Μοσχοβόλησε όλη η περιοχή. Η Θεία Δίκη όμως δεν άφησε ατιμόρυτο τον σκληρό έπαρχο. Κάποια μέρα που βγήκε για την έπεσε ένας κεραυνός και κατέκαψε το σώμα του. Κάηκε και αυτός όπως έκαψε την Αγία Ξενία. Όσοι χριστιανοί βρέθηκαν εκεί κατά την ώρα του μαρτυρίου της Αγίας και πήραν στάχτη από το καμένο σώμα της, θεραπεύθηκαν από τις διάφορες αρρώστιες από τις οποίες υπέφεραν. Η φήμη της Αγίας διαδόθηκε στα πέρατα της οικουμένης και πολλοί ζητούσαν την βοήθειά της και θεραπεύοντο. Τα θαύματα της Αγίας Ξενίας Πολλά θαύματα έχει κάνει η Αγία Ξενία. Εδώ θα αναφέρουμε ο Λίγα για να λάβουμε μία μικρή εικόνα της μεγάλης δυνάμεως της Αγίας. Εκείνο τον καιρό υπήρχε μία άρρωστη από σοβαρή αρρώστια, μία γυναίκα από την Πάτρα την γυναίκα αυτή την έλεγαν Μαρία. Οι γιατροί τους οποίους είχε επισκεφθεί η άτυχοι άρρωστη δεν μπόρεσαν να διαγνώσουν την αρρώστια της και να την θεραπεύσουν. Η άρρωστη γυναίκα όμως είχε μεγάλη πίστη. Δεν έπαψε να επικαλείται τον Θεό και τους Αγίους Μάρτυρες για να την κάνουν καλά. Κάποια μέρα ήρθε από την Καλαμάτα μια ξαδέρφη της για να την δει. Μόλις είδε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η άρρωστη, τη συνέστησε να πάει στην Καλαμάτα και να ζητήσει την βοήθεια της Αγίας Ξενίας. Μόλις η άρρωστη έμαθε για την Αγία Ξενία, άρχισε να προσεύχεται σε αυτήν νύχτα και ημέρα. Παρακαλούσε την Αγία να την απαλλάξει από τη βαριά ασθένειά της. Την άκουσε η Αγία και μία νύχτα η άρρωστη βλέπει την Αγία στον ύπνο της να της λέγει « αν με συναντήσεις, θα λυθείς από την ασθένειά σου και θα θεραπευθείς. Χαρούμενη ξύπνησε η γυναίκα και διηγήθηκε το όνειρο στον σύζυγό της. Αυτός, χωρίς να χάσει καιρό, την έφερε στον νεόχτιστο ναό της Καλαμάτας, όπου ήταν αφιερωμένος στην μνήμη της Αγίας Ξενίας. Εκεί η γυναίκα ασπάστηκε την εικόνα της και ανεγνώρισε την Αγία ήταν ακριβώς όπως την είχε δει στο όνειρό της. Την τρίτη ημέρα η Αγία φάνηκε πάλι στον ύπνο της. Της φάνηκε της γυναίκας σαν να έπαιρνε λάδι από το καντήλι της και άλυφε το σώμα της. Ξύπνησε τότε η γυναίκα και κατάλαβε ότι ήταν τελείως καλά. Εδόξασε τότε τον Θεό και την μεγαλομάρτυρα ξενία που την έσωσε από την φοβερή ασθένεια». Στα χρόνια της Φραγκοκρατίας εθεράπευσε η Αγία Ξενία τον ιό κάποιου γεωργού, ο οποίος έπασχε από σεληνιασμό. Μόλις τον έπιανε το πάθος του εφώναζε «Η Αγία Ξενία με παιδεύει». Ο πατέρας και η μητέρα του ζητούσαν πάντοτε και συνεχώς την βοήθεια της Αγίας. Τότε η Αγία παρουσιάστηκε στον ύπνο της μητέρας του αρρώστου και την συμβούλεψε να καταφύγει στον ιερέα της ενορίας τους. Τη έδωσε όμως υπόσχεση ότι και αυτή θα βοηθούσε να γίνει καλά το άρρωστο παιδί της. Όταν ξύπνησε η γυναίκα, έκανε ό,τι ακριβώς τη είπε η Αγία. Μέσα σε λίγο χρόνο, το παιδί του έγινε εντελώς καλά. Κατά τον ίδιο τρόπο, θεραπεύτηκε και άλλος παράλυτος, ο οποίος λεγόταν Νικόλαος και αυτός είχε ζητήσει την βοήθεια της Αγίας και τον άκουσε. Του έδωσε την υγεία του και ο παράλυτος σηκώθηκε και περπατούσε και εργαζόταν, όπως ακριβώς συνέβαινε και προτού παραλύσει. Κάποια δε νεαρή γυναίκα που έπασχε από παράλυση του προσώπου έγινε τελείως καλά, ευθύς ως εζήτησε την βοήθεια της Αγίας Ξενίας». Έτσι πολλοί καταφεύγουν στην Αγία και βρίσκουν την υγεία τους. Η Αγία Ξενία θεραπεύει όσους έχουν προβλήματα με την καρδιά τους κυρίως, αλλά και αυτούς που πάσχουν από μαγεία και μαγκανία και όπως επίσης θεραπεύει αυτούς που πάσχουν από παράλυση, σεληνιασμό, ασθένειες της καρδίας και του σώματος γενικότερα, εξανθήματα μυρμυγγιάσεις, φλίκτενε κλπ. καθώ καθώς και για τις αρρώστιες των νεύρων και όπως επίσης και για τις θρομβώσεις του αίματος. Να έχουμε τις ευχές της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ξενίας, της Εκκαλαμών, η Υπεραγία Θεοτόκος να μας σκεπάζει με την Αγία Σκέπη της και όλοι οι Άγιοι του Θεού να είναι βοηθοί μας και συμπαραστάτες στη ζωή μας.